πάμε στον επόμενο εκλεκτό φιλοξενούμενο στη συχνότητά μας, ο οποίος είναι ένας νέος επιστήμονας με πολύ όμως σκληρή θέση, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στον τομέα του διεθνούς δικαίου. Είναι ο κύριος Αντώνης Τζανακόπουλος. Τον καλημερίζω. Καλημέρα, κύριε Τζανακόπουλε. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλά είμαστε. Κύριε Τζανακόπουλε, επειδή στην Ελλάδα από το πρωί το μόνο που μας απασχολεί είναι τι ώρα ξυπνάει η κατά τα φαινόμενα νέα πρόεδρος και αν πήγε στα καθήκοντά της, αλλά την ίδια ώρα τρέχουν σοβαρές εξελίξεις που μας αφορούν ως χώρα, θέλω ευθύς εξ αρχής να σας ρωτήσω αν αισθάνεστε ότι με τα όσα συμβαίνουν και στο Βερολίνο τελικά η Τουρκία είναι διπλωματικώς απομονωμένη. Κύριε Σαχίνη, όχι, νομίζω ότι είναι καθόλου απομονωμένη διπλωματικά η Τουρκία αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη, λίγο κάτι έργα εδώ γύρω. Μισό λεπτό να δω πώς μπορώ να πάω λίγο πιο μέσα, με συγχωρείτε. Μάλιστα. Δεν νομίζω ότι είναι καθόλου απομονωμένη αυτή τη στιγμή η Τουρκία, όπως καταλαβαίνετε. Είναι μεγάλο ζήτημα το γεγονός ότι είχαμε και μια υποβάθμιση της επίσκεψης του πρόεδρου της κυβέρνησης στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν πολύ λίγο καιρό. Είναι σημαντική υποβάθμιση το γεγονός ότι δεν μετέχει πλέον η Ελλάδα στη σχετική συνδιάσκεψη για τη Λιβύη. Όλα αυτά μόνο από μόνο της Τουρκίας δεν δείχνουν, μάλλον από μόνο της Ελλάδας δείχνουν. Πείτε μου, έχετε μία εξήγηση και με όρους αν θέλετε όχι μόνο δικαιοπολιτικούς αλλά και με όρους γεωστρατηγικής γεωπολιτικής σήμερα, έχετε μία εξήγηση πώς γίνεται η Τουρκία που επί της ουσίας έχει θέσει όλη την αναθεωρητική παλέτα πάνω στο τραπέζι, ανοιχτά, δημόσια, δεν κρύβει τίποτα? Πολλοί λένε ότι και η συμφωνία με την κυβέρνηση Τρίπολης είναι μια προσπάθεια από την πίσω πόρτα να αρχίσει να αλλάζει τη συνθήκη της Λοζάνης. Έχετε μια εξήγηση πώς βρίσκει Βίκο Αότα, πώς είναι συνομιλητής την ώρα που έχει ένα μαξιμαλισμό αναθεωρητισμού? Κοιτάξτε, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα. Παρακαλώ. Με τη σειρά, γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Σε ό,τι αφορά τη συμφωνία με τη Λιβύη, η συμφωνία με τη Λιβύη τυπικά εμάς δεν μας επηρεάζει. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δεσμεύσει τρίτο κράτος. Δηλαδή και έγκυρη ακόμη να θεωρηθεί, ναι, καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να δεσμεύσει τρίτο κράτος όπως είναι η Ελλάδα. Δηλαδή π.χ. σε ένα δικαστήριο ή σε οποιαδήποτε διαδικασία τη λύση διαφορών μεταξύ π.χ. Ελλάδας και Τουρκίας, το ότι η Τουρκία θα εμφανίσει μια συμφωνία που έχει κάνει με τη Λιβύη, το δικαστήριο δεν θα το λάβει υπόψη του. Θα γυρίσει και θα πει, ναι, αλλά αυτό δεν αφορά τη σχέση σας με την Ελλάδα. Οπότε όλος μας ενδιαφέρει που έχετε τραβήξει τη γραμμή με τη Λιβύη σε αυτά που θεωρείτε ότι μοιράζεστε μεταξύ σας. Διότι όταν τρίτο κράτος έχει απέτηση, τότε αυτό δεν δεσμεύει. Δεν πάει να κάνει αυτό η Τουρκία με την συμφωνία με τη Λιβύη. Αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι να γκριζάρει περιοχή. Δηλαδή να πει ότι αυτή η περιοχή, αν και η Ελλάδα έχει απέτηση σε αυτήν την περιοχή, τότε επειδή έχω και εγώ, έχει και η Λιβύη, έχουμε μια διαφορά η οποία πρέπει να επιληθεί. Οπότε να ξεκαθαρίζουμε αυτό το τεχνικό, ότι δεν είναι ότι προσπαθεί να καπηλευτεί συγκεκριμένο έδαφος ή να αλλάξει τη Λοζάνη. Δεν μπορεί να αλλάξει τη Λοζάνη με συμφωνία με τη Λιβύη. Αυτά τεχνικά δεν γίνονται. Αυτό που προσπαθεί να κάνει όμως είναι να δηλώσει παρούσα σε μια συγκυρία που αφενός η ίδια η Τουρκία είναι αναβαθμισμένη λόγω Λιβύης και αφετέρου η ελληνική κυβέρνηση η καινούργια ελληνική κυβέρνηση φαίνεται να έχει χάσει τελείως την μπάλα στην εξωτερική πολιτική. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι δεν ασχολείται. Δηλαδή, αν σκεφτείτε που ήμασταν τον Ιούλιο ή στις αρχές Ιουλίου πριν τις εκλογές και που είμαστε τώρα, θα δείτε ότι ναι, μεν έχουν λάβει χώρα κάποιες εξελίξεις οι οποίες είναι πέρα από εμάς, όπως ας πούμε η απόφαση του Ρόντιν Τραμπ να απεμπλακεί από τη Λιβύη, η οποία αντικειμενικά αναβαθμίζει την Τουρκία. Αλλά ταυτόχρονα η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει ασχοληθεί καθόλου με τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, όπου δεν ασχολήθηκε καθόλου με τα θέματα του μεταναστευτικού, που τα θεώρησε. Και του προσφυγικού, που τα θεώρησε, ας πούμε, ζητήματα δημόσιας τάξης. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί ήρθαν στην εξουσία με μια ιδέα ότι εντάξει, τώρα εξωτερική πολιτική και προσφυγικά, τώρα αυτά δεν είναι θέματα, αυτά ασχολούνται οι περίεργοι, εμείς θα ασχοληθούμε, δεν ξέρω, με business. Οπότε, ήμασταν τον Ιούλιο σε μια κατάσταση όπου είχαμε ένα πλαίσιο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εταιρείες και άτομα τα οποία βρουν παράνομα στην Κυπριακή ΑΟΛ, το οποίο μπλοκάρει, ας πούμε, το οποίο στην ουσία είναι κυρώσεις κατά της Τουρκίας και κατά συνεργαζομένων επιχειρήσεων με την Τουρκία.
αυτό το πλαίσιο κυρώσεων αντί να το σπρώξει η ελληνική κυβέρνηση να το επεκτείνει ενδεχομένως στην ελληνική υφαλοκρηπίδα ή να προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει αυτά τα εργαλεία ειρήνης έτσι ώστε να συγκρατήσει η Τουρκία με μια σταθερή πίεση, δηλαδή να νιώθει και η Τουρκία ότι πιέζεται από την Ελλάδα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάποιο βαθμό. Ξαφνικά, ας πούμε, τα ξέχασε όλα, δεν ασχολείται με τίποτα από αυτά. Με αποτέλεσμα η Τουρκία και αναβαθμισμένη λόγω της πολιτικής του Τραμπ για απεμπλεκισμό, απεμπλοκή των Αμερικανών από τη Λιβύη, να έχει ελεύθερο πεδίο να κάνει ό,τι θέλει. Προφανώς τώρα, όταν μια χώρα βρει ελεύθερο πεδίο να κάνει ό,τι θέλει, γιατί να μην κάνει ό,τι θέλει. Εκτιμάτε, κύριε Τζανακόπουλε, γιατί υπάρχει μία αφήγηση, η Γερμανία έδωσε μία εξήγηση χθες. Ότι, κοιτάξτε, σε αυτή τη διάσκεψη αυτό που προέχει είναι η σταθεροποίηση στη Λιβύη. Δεν συζητάμε θαλάσσιες ζώνες, τυχόν εκμεταλλεύσεις κτλ. Άρα, προσπάθησε δηλαδή λιγάκι να χρυσώσει το χάπι. Όμως, εκτιμάτε ότι την Κυριακή στο Βερολίνο η συζήτηση που γίνεται και στην οποία εμείς απουσιάζουμε. Κοιτάξτε, εσείς το αντιλαμβάνεστε πολύ, μπορεί να μην το αντιλαμβάνεστε στο εξωτερικό. Η Λιβύη είναι κάτω από την Κρήτη ακριβώς. Καταλάβατε. Δηλαδή, δεν είναι κάπου πουθενά εν κενό. Θέλω να πω... Έχω πάει στην Νότια Κρήτη. Μάλιστα. Θέλω να πω δηλαδή ότι ακόμη και αν το δω προσφυγικά μεταναστευτικά, με την κρίση να συνεχίζεται, κάποια στιγμή μπορεί να αρχίσουν να έρχονται καραβίες προς τα δω. Λέω λοιπόν, εκτιμάτε ότι η απουσία της χώρας μας δεν θα έπρεπε να επισημανθεί στη φίλη χώρα, να τα λέμε, και εταίρο και σύμμαχο και μπροσταροκριό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γερμανία. Κυρία Μπακογιάννη είπε για παράδειγμα ότι είναι απαράδεκτο. Το Βερολίνο πρέπει να δώσει εξηγήσεις. Κυρία Βούλτεψη είπε από την άλλη ότι σώπα καλέ τώρα που θα πάμε εμείς στο Βερολίνο. Τι μας νοιάζει. Χρειάζεται. Τώρα κύριε. Ναι. Ναι. Σας ακούω. Χρειάζεται, λέω, η ελληνική πλευρά κάποιος να σηκώσει το τηλέφωνο και να πει στη Γερμανία ότι δεν γίνονται αυτά. Ναι, απλά δεν μπορεί να το σηκώσει τώρα και να πει δεν γίνονται αυτά. Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά τώρα την κυρία Μπακογιάννη και την κυρία Βούλτεψη, δεν μπορεί σοβαρά να συζητάμε αν έχει δίκιο η μία ή αν έχει δίκιο η άλλη. Και μόνο η σοβαρότητα τη μία σε σχέση με την άλλη, καταλαβαίνετε που θα με εντάξει εμένα. Το θέμα είναι ότι δεν συμφωνώ απολύτως ούτε με την κυρία Μπακογιάννη. Δηλαδή, βεβαίως και αυτό είναι απρέπεια σε έναν βαθμό της Γερμανίας, αλλά και η Γερμανία στην τελική δεν την νοιάζει να είναι και ιδιαίτερος επιτρέπης σε αυτές τις καταστάσεις. Η Ελλάδα είναι, ναι, είναι μια περιφερειακή δύναμη, αλλά είναι μια μικρή χώρα. Είναι μια μικρή χώρα οικονομικά, είναι μια μικρή χώρα, ειδικά σύγκριση με την Τουρκία, έτσι, είναι μια μικρή χώρα από άποψη πληθυσμού. Έχει υπάρξει περιφερειακή δύναμη κατά καιρούς ακριβώς λόγω της εξωτερικής πολιτικής και της δυνατότητάς της να εκπέμπει επιρροή πέρα από το μέγεθός της. Όταν η κυβέρνηση δεν ασχολείται με το να πιέσει τις καταστάσεις έτσι ώστε να βρίσκεται στο τραπέζι, τότε πολύ λογικά χώρες όπως η Γερμανία θα την αγνοήσουν και πολύ λογικά χώρες όπως η Τουρκία θα προσπαθήσουν να την αποκλείσουν. Νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνετε. Mm. Αν δείτε, ας πούμε, τις κινήσεις που έκανε το Υπουργείο Εξωτερικών επί ΣΥΡΙΖΑ και της δημιουργίας του Νίκου Κοντζιά για να βρεθεί η Ελλάδα στη σχετική συνδιάσκεψη που είχε γίνει στο Παλέρμο, θα καταλάβετε ότι αυτό ήταν μια διπλωματική ενέργεια η οποία πήρε συγκεκριμένο χρόνο, δουλεύτηκε από πολύ νωρίς, δηλαδή με πρόγραμμα έγινε η προσέγγιση των φίλων χωρών για να ασκηθεί πίεση για τη συμμετοχή της Ελλάδας, με προβολή των ετοιμάτων της Ελλάδας και του λόγου που η Ελλάδα θέλει να είναι στο Παλέρμο και να συζητάει με τις άλλες χώρες για τη Λιβύη, έτσι ώστε όταν ήρθε η ώρα να έρθουν οι προσκλήσεις, η Ελλάδα προσκλήθηκε και πήγε σε αυτή τη συνδιάσκεψη. Όταν η τωρινή κυβέρνηση, το τωρινό Μεγάρο Μαξίμου, κοιμάται τον ύπνο του δικαίου και 4 μέρες πριν από τη συνδιάσκεψη συνειδητοποιεί ότι για κάτι για το οποίο τους έχει ζητηθεί εντολή από την Πρεσβεία στο Βερολίνο ήδη από τον Ιούλιο, ξαφνικά θυμούνται να ασχοληθούν στα μέσα του Γενάρη, είναι λογικό ότι θα φάνε σφαλιάρες, αλλά δεν γίνεται έτσι η εξωτερική πολιτική, ξέρετε. Mm. Δεν μπορεί να κοιμάσαι 6 μήνες όταν σου στέλνει ο πρέσβης σου έτοιμα για εντολές και 4 μέρες πριν να λες άμισο λεπτό να πάμε και εκεί.
Γιατί θα σου πούνε τι να έρθει. Δεν τελείωσε αυτό. Πάει. Αυτό έπρεπε να το έχει κάνει πριν 6 μήνες. Αντιγεια το. Για ελάτε τώρα λιγάκι, σας παρακαλώ πολύ, στο Zoom, γιατί έχω εδώ αρκετά ερωτήματα ακροατών, ακούγοντας κιόλας και την ιδιότητά σας ως καθηγητής του Διεθνούς Δικαίου και σε σκληρό κομμάτι στην Οξφόρδη. Δεν είναι παίξαγελα στην νομική σχολή. Λοιπόν, θέλω καταρχάς να μας πείτε αυτό που ρωτάει πολλοί κόσμος. Ωραία, εσείς είπατε ότι τεχνικά η συμφωνία από τη στιγμή που δεν είμαστε εμείς σε αυτό, όπου και να πάει, δεν στέκει, θα πει το δικαστήριο, δεν με αφορά τι κάνα. Ωραία. Ας το δούμε όμως λίγο διαφορετικά. Μπορεί να παράξει αποτελέσματα και δεδικασμένα σε ένα οποιοδήποτε μελλοντικό δικαστήριο, αν και εγώ πολύ αμφιβάλλω, η Τουρκία θα ήθελε ένα δικαστήριο όπως η Χάγη, έτσι όπως το θέλουμε εμείς, άρα δύσκολο να πάμε, αλλά πες ότι πηγαίναμε. Φτιάχνει ένα δεδικασμένο το γεγονός ότι από το 1974 μέχρι και σήμερα η Τουρκία, που δεν δέχεται το δίκαιο της θαλάσσης, διαρκώς εμφανίζει χάρτες παράνομους, περιβολικούς, πέστε το, χάρτες συντεταγμένες, διαρκώς κατατεθειμένες και στον ΟΗΕ, ενώ εμείς έχουμε μόνο ένα χάρτη με το ζόρι του 11, φτιάχνει αυτό δεδικασμένο? Όχι, μονομερείς χάρτη δεν φτιάχνει. Ακούστε, μισό λεπτό να τα πάρουμε τη σειρά. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε και για τους ακροατές και τις ακροάτριες ότι δεν υπάρχει αυτό που λέγεται συχνά και το ακούω όλη την ώρα, ότι η Τουρκία δεν δέχεται το δίκαιο της θάλασσας. Αυτό είναι βλακεία. Δεν ξέρω ποιος το λέει, καλό είναι να μην το λέει. Αυτό που δεν δέχεται η Τουρκία είναι ότι δεν είναι κράτος μέρος στη σύμβαση του ΟΗΕ του 1982 για το δίκαιο της θάλασσας. Αυτή είναι μια μεγάλη σύμβαση στην οποία, ακριβώς, στην οποία δεν είναι μέρος ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν δέχονται το δίκαιο της θάλασσας. Στην οποία δεν είναι μέρη διάφορα άλλα κράτη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν δέχονται το δίκαιο της θάλασσας. Το δίκαιο της θάλασσας, πέραν της συμφωνίας του Montego Bay, όπως είπαμε, του 1982 των ΗΠΑ, είναι εθνικό. Αυτό τι σημαίνει? Ότι είναι ένα δίκαιο που δεσμεύει όλα τα κράτη της διεθνούς κοινότητας, στο βαθμό που είναι εθνικό. Mm-hmm. Το θέμα είναι ποιοι ακριβώς κανόνες είναι εθνικοί, πώς ορίζονται κλπ. Δεν θα κάνουμε τώρα μάθημα διεθνούς δικαίου, φυσικά, γιατί δεν μας αφορά, αλλά δεν υπάρχει αυτό που λέγεται ότι η Τουρκία δεν δέχεται το δίκαιο της θάλασσας. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Το δεύτερο είναι ότι σε οποιαδήποτε μορφή επίλυσης διαφορών, η οποία θα είναι όποιον δικαστηρίου, είτε αυτό είναι το δικαστήριο της Χάγης, είτε είναι το δικαστήριο για το δίκαιο της θάλασσας, είτε είναι διαιτητικό δικαστήριο που θα φτιάξουν δύο χώρες ad hoc μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, οι χάρτες που κυκλοφορεί η Τουρκία μόνο μερός δεν έχουν καμία επιρροή. Το καταλαβαίνετε αυτό, νομίζω. Και η Ελλάδα μπορεί να πάει και να τυπώσει ένα χάρτη και να δείχνει ότι έχει και τη μισή μαύρη θάλασσα. Τι είχα πει αυτό, δηλαδή. Ναι, αλλά έχει πάνω από 7-8 τέτοια σημειώματα καταθέσει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Δεν θα σου πει ένα διεθνές. Όχι, να μας το εξηγήσετε. Δεν θα σου πει ένα δικαστήριο. Όταν είναι μονομερές. Ναι. Όχι, δεν μας αφορά. Όταν είναι μονομερές, δεν μας αφορά. Δηλαδή, εγώ αν τυπώσω ένα χάρτη και πάω και τον καταθέσω στα Ηνωμένα Έθνη. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν υποχρέωση να πούνε αυτό είναι αυτό που κατέθεσε η Ελλάδα. Δεν θα κρίνουν τα Ηνωμένα Έθνη να σου απορρίψουν το χάρτη. Ναι, όχι, προφανώς. Δηλαδή η γραμματεία. Άρα τι έχεις κάνει? Έχεις κάνει μια μονομερή ενέργεια. Η μονομερής αυτή η ενέργεια, η οποία είναι ένα μονομερές έγγραφο. Το μονομερές έγγραφο δεν έχει καμία. Δεν δεσμεύει με κανέναν τρόπο άλλο κράτος. Εκτός αν το άλλο κράτος το αποδεχτεί με κάποιο τρόπο. Δηλαδή δεν έχει αποδεχτεί ποτέ τέτοιο χάρτη. Οπότε το γεγονός ότι ο καθένας μπορεί να κυκλοφορεί χάρτες έχει την ίδια επιρροή με το να κυκλοφορώ εγώ έγγραφα της ΔΟΙΑ Αθηνών. Τι σημασία έχει ως τελικό χαρτί του κράτους? Είναι το κυκλοφορώ, μπορώ να πάω να το πρωτοκολλήσω όπου θέλετε. Αυτό δεν σημαίνει ότι ξαφνικά έχω φτιάξει κάποιο μισό λεπτό. Γιατί εγώ θέλω να μας τα διευκρινίσετε με τη γνώση που έχετε. Και γι' αυτό ρωτούμε εδώ. Πέστε όμως ότι είμαστε σε ένα δικαστήριο. Πέστε ότι το δεχτήκαμε ένα διεθνές της Χάγης. Υπάρχει άλλος τρόπος να δείξει ένα κράτος στα θαλάσσια σύνορά του πέρα από τους χάρτες και τις γεωγραφικές συντεταγμένες? Δεν θα μετρήσει τότε ότι έστω και μονομερός η Τουρκία κάτι πήγαινε, ενώ εμείς δεν πηγαίναμε τίποτα? Κοιτάξτε, αυτό όχι απαραίτητα, δεν θα παχθεί εκεί το παιχνίδι. Καταρχάς δεν μιλάμε για θαλάσσια σύνορα. Θα πρέπει να το. Δηλαδή, ειδικά όταν μιλάτε για θαλοκρηπίδες και ΑΟΣ, δεν μιλάμε για θαλάσσια σύνορα. Αυτές είναι ζώνες όπου το κράτος δεν έχει κυριαρχία. Έχει κάποια κυριαρχικά δικαιώματα πάνω στις πληθωπαραγωγικές πηγές. Είτε είναι αλληλεία, μάλιστα. Αλληλεία για την ΑΟΣ, που η Ελλάδα δεν έχει καν
ανακήρυξη ΑΟΣ. Και η ΑΟΣ απαιτεί ανακήρυξη. Αν δεν έχει γίνει ανακήρυξη από το κράτος, εδώ είναι κάπου που η μονομερής ενέργεια έχει σημασία. Αν δεν ανακηρύξει το κράτος ΑΟΣ, δεν έχει ΑΟΣ. Μόνο η υφαλοκρηπίδα έχει αυτό το δικαίω. Λοιπόν, η υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ σε κάθε περίπτωση δεν είναι θαλάσσια σύνορά μας. Δεν είναι επικράτειά μας. Δεν είναι κομμάτι της Ελλάδας. Είναι ένα κομμάτι που η Ελλάδα έχει κυριαρχικά δικαιώματα. Σωστό. Και υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία κατά το διεθνές δίκαιο. Τι συμβαίνει όταν ζώνες όπως αυτές μεταξύ όμορων κρατών συναντούνται. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να γίνει οριοθέτηση και η οριοθέτηση γίνεται με συγκεκριμένα βήματα. Τώρα, να σας πω πώς κάνει την οριοθέτηση στο δικαστήριο, είναι αρκετά περίπλοκα, αλλά μπορώ να σας το πω. Σε πρώτη φάση τραβάει μια μέση γραμμή, την οποία μετά προσαρμόζει με βάση τις ειδικές συνθήκες. Στη συνέχεια κάνει έναν έλεγχο αναλογικότητας με βάση το μήκος των ακτών και τη θαλάσσια έκταση που αποδίδεται κλπ. Λοιπόν, μην μπούμε τώρα. Αυτό είναι σούπερ τεχνικό θέμα και σίγουρα δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι θα πάει η Τουρκία εκεί και θα πει: εγώ κυκλοφόρησα ένα χάρτη. Άλλο ερώτημα, κύριε Τζανακόπουλε. Άλλο ερώτημα, λοιπόν. Ναι. Και περίπου το υπενιχτήκατε κι εσείς ότι εδώ ίσως υπάρχει ένα θέμα. Η Τουρκία εμφανίζει χάρτες, συντεταγμένες, συμφωνίες, οριοθετήσεις κάθε φορά, π.χ. με τη Λιβύη τώρα. Εμείς δεν έχουμε ανακηρύξει κανένα ως. Ωραία. Μπορεί αυτό να δημιουργήσει ένα προηγούμενο. Δηλαδή, εμείς φωνάζουμε μεν ότι εδώ παραβιάζονται κυριαρχικά μας δικαιώματα, αλλά από την άλλη μπορεί να σου πει ο διεθνής δικαστής ή ο διεθνής παράγοντας για ποια δικαιώματα μιλάτε ακριβώς, αφού εσείς δεν έχετε ανακηρύξει τίποτα. Ναι, δεν έχουμε ανακηρύξει ΑΟΣ, μα δεν χρειάζεται να ανακηρύξουμε ΑΟΣ. Ακούστε λίγο. Όταν μιλάμε για τα κυριαρχικά δικαιώματα στην υφαλοκρηπίδα και στην ΑΟΣ, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Την υφαλοκρηπίδα που την έχουμε αυτοδικαίως μας δίνει κυριαρχικά δικαιώματα πάνω στις πλουτοπαραγωγικές πηγές, στην ουσία στις φυσικές, στα φυσικά αγαθά, εν πάση περιπτώσει, που βρίσκονται στο έδαφος και στο υπέδαφος της υφαλοκρηπίδας. Στο έδαφος και το υπέδαφος της θάλασσας, αυτό σημαίνει. Απλά η υφαλοκρηπίδα δεν αφορά τη θαλάσσια κολόνα από πάνω, το νερό. Η ΑΟΣ το μόνο που κάνει είναι να σου δίνει δικαιώματα και στο νερό. Δηλαδή μιλάμε για τα ψάρια, για τα καμούρια. Οπότε ακούω τον κόσμο λυσάει με την ανακήρυξη της ΑΟΣ. Η ΑΟΣ αφορά τα καμούρια. Μόνο. Ναι. Μόνο. Μόνο, γιατί τα άλλα τα αφορά και η υφαλοκρηπίδα. Ναι. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. 150 ναυτικά μίλια νοτίως της Γάβδου. Εάν είναι εντός ή εκτός ελληνικής ΑΟΣ, δεν έχει σημασία αν θα τρυπήσουμε στα 4.000 χιλιόμετρα. Όχι, είναι απολύτως το ίδιο με το αν είναι κομμάτι της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, γιατί για τα πρώτα 200 ναυτικά μίλια από τις γραμμές βάσης, η ΑΟΣ με την υφαλοκρηπίδα ταυτίζονται σε ό,τι αφορά το έδαφος και το υπέδαφος. Άρα, εφόσον έχει υφαλοκρηπίδα από τη Γάβδο, η ανακήρυξη της ΑΟΣ το μόνο που θα κάνει είναι να σου δώσει δικαίωμα να ψαρεύει 150 ναυτικά μίλια από τη Γάβδο. Έως και 200. Αυτό είναι το έξτρα που θα πάρεις από την ΑΟΣ. Μάλιστα. Την υφαλοκρηπίδα την έχεις επειδή είσαι κράτος. Άρα λοιπόν, αν η υφαλοκρηπίδα σου εκτείνεται 100, 150, 200 μίλια από τις γραμμές βάσης της Γάβδου, εκεί αν θες τρυπάς. Οπότε τώρα, αν είναι σκόπιμο το να τρυπήσεις είναι μια άλλη συζήτηση. Ναι, αυτό είναι άλλο θέμα, προφανώς. Οπότε το κρίσιμο σε όλη αυτή τη διαμάχη, διένεξη και μαξιμαλισμό της Τουρκίας για εσάς, κύριε Τζανακόπουλε, είναι ποιο? Γιατί ακούω πολύ κόσμο που λέει ότι ρε παιδί μου, εδώ περίπου μας οδηγούν στο να τα βρούμε και να τα βρούμε σε βάρος των δικών μας συμφερόντων που θα το βαφτίσουν στην εκμετάλλευση, στην διαχείριση. Τα έχουν βρει όμως επί των δικών μας. Για σας το κρίσιμο ποιο είναι σε όλη αυτή τη συζήτηση που αναπτύσσετε? Για μένα το κρίσιμο θα ήταν να λυθούν κάποια προβλήματα που χρονίζουν με την Τουρκία και μας κοστίζουν πάρα πολλά λεφτά, όπως είναι τα θέματα της Αιγαλίτιδας ζώνης, των γραμμών βάσης και του εναέριου χώρου, που είναι θέματα που χρονίζουν και μας κοστίζουν πάρα πολλά λεφτά. Και να σας πω κάτι και να το ακούσετε κοινικά, σας το λέω με την ακαδημαϊκή μου ιδιότητα, όπως ούτως ή άλλως σας μιλάω τόση ώρα. Στην εκμετάλλευση σε όλες τις θάλασσες γίνεται και δεν γίνεται με τα κράτη. Με την BP γίνεται. Α, εννοείται τις εταιρείες. Ας μην κοροϊδευόμαστε τώρα, κύριε Σαχίνη. Που ακούμε στην εκμετάλλευση και λένε θα μας καταπατήσουν τα δικαιώματα οι Τούρκοι για να τα πάρουν αυτοί. Δεν μας τα καταπατάνε ούτε οι Τούρκοι, ούτε εμείς καταπατάμε των Λίβιων, ούτε οι Κύπροι καταπατάνε του Λιβάνου, ούτε τίποτα από όλα αυτά.
Καπιταλισμό έχουν. Μπαίνουν μέσα οι εταιρείες, παίρνουν το πετρέλαιο και τα γκάζια, καταστρέφουν την περιοχή οικολογικά και πάνε στο σπίτι σου. Αυτό κάνουν όταν υπάρχει. Δεν είναι δυνατόν το 2020 εμείς σοβαρά ακόμα να συζητάμε για το πόσο βαθιά θα τρυπήσουμε στη θάλασσα για να βγάλουμε γκάζια σε καθεστώς, ας πούμε, κλιματικής κατάστασης ανάγκης. Ναι, αλλά αν δεν το κάνεις εσύ, θα σου απαντήσει τώρα... κάποιος, θα το κάνει ο άλλος και ναι. Θα το κάνει όχι, και σε βάρος σιγά σιγά. Όταν... Λέτε... Όχι, δεν θα το κάνει κανείς όταν έχω. Βεβαίως, αν οριοθετήσω εγώ τη δικιά μου υφαλοκρηπίδα. Α, να την οριοθετήσω. Δηλαδή, εκεί συμφωνούμε. Βεβαίως. Αλλά μέχρι να την οριοθετήσω, αν δεν την οριοθετώ. Δεν την ακουμπάει κανείς. Τα άρθρα 74-83 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας που αντανακλεί είναι εθνικό διεθνές δίκαιο λένε ότι σε περιοχή αμφισβητούμενη μη οριοθετημένη δεν μπορεί κανένας από τους αμφισβητούντες να πάει και να τρυπήσει. Δηλαδή να κάνει οποιαδήποτε μονομερή ενέργεια η οποία είναι μια αναστρέψη. Λέτε ότι η Τουρκία δεν κάνει μονομερές ενέργειες αυτή τη στιγμή για παράδειγμα στην Κυπριακή ΑΟΣ. Δεν μπορεί να κάνει μονομερή ενέργεια που είναι μια αναστρέψη. Μισό λεπτό κύριε Τζανακόπουλο να το ξεκαθαρίσουμε. Μια αναστρέψη. Ναι, ναι, μην παίξουμε όμως με τεχνικούς όρους. Με τέσσερις φρεγάτες ναι. Και με ένα ερευνητικό. Εγώ σας λέω ότι δεν τρυπάει καν το ερευνητικό. Είναι εκεί με επίδειξη σημαίας. Αυτό δεν είναι παράνομο. Μισό λεπτό. Και έχει μπλοκάρει από την έννοια που σούταρε. Σας το θυμίζω, μέχρι σήμερα έχει μπλοκάρει όσες πετρελαϊκές εταιρείες που καλά το λέτε εσείς για τα δικά τους κέρδη θα θέλανε να πάνε δυτικότερα στην Κυπριακή ΑΟΣ. Να μπλοκάρει κανέναν δεν μπορεί. Αλλά επειδή, όπως σας είπα, αυτές δεν είναι ζώνες κυριαρχίας, αλλά ζώνες κυριαρχικών δικαιωμάτων, πάνω σε αυτές υπάρχει και διατηρείται το δικαίωμα της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Αυτό τι σημαίνει, ότι μια τουρκική φρεγάτα στην Κυπριακή ΑΟΣ. Δεν σημαίνει ότι κάνει κάτι παράνομο. Επίσης, το ερευνητικό σκάφος δεν κάνει μονομερή ενέργεια. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι τα θέματα αυτά είναι πολύ πιο λεπτά από το να αρχίσουμε να λέμε «Α, Τούρκοι στην ΑΟΣ κάνουν αυτό, τρυπάνε» κλπ. Αν εμποδίσει, και όντως εμποδίσει, τότε υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα που γίνονται κατά το διεθνές δίκαιο για να γίνει διάβημα, να αποσυρθεί το καράβι κλπ. Αλλά το ότι είναι μια τουρκική φρεγάτα στην Κυπριακή ΑΟΣ δεν είναι παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Το ότι έρχεται ένα ερευνητικό σκάφος και κάνει κάποιου τύπου έρευνες, γιατί υπάρχουν και μια αναστρέψη με έρευνες, γι' αυτό σας λέω ότι δεν είναι τόσο απλό. Μισό λεπτό, κύριε Τζανακόπουλε. Βεβαίως και δεν είναι τόσο απλό. Υπάρχει, αλλά ελευθερία. Ακούστε, εκ των πραγμάτων, εγώ ξέρω. Μισό λεπτό. Εγώ εκ των πραγμάτων ξέρω ότι έννοια έφυγε. Δεν έφυγε ούτε ο τουρκικό στόλο, ούτε το τουρκικό ερευνητικό. Επίσης, εκ των πραγμάτων αυτό... ξέρω. Ότι η Τουρκία με τους χάρτες, με το μαξιμαλισμό της. Μισό λεπτό για να απαντήσετε συνολικά. Να απαντήσετε ναι. Συνολικά. Με όλα αυτά που εμφανίζει, αμφισβητεί και την ύπαρξη υφαλοκρηπίδας στην Κυπριακή Δημοκρατία και την ύπαρξη. Εδώ αμφισβητεί ύπαρξη υφαλοκρηπίδας στην Κρήτη. Πέραν των 6 ναυτικών μιλίων ανατολικά της Σιτίας, με βάση τους χάρτες, δεν δέχεται άλλα πράγματα. Καταλάβατε, αυτό λέω. Καλά, κοιτάξτε, η Τουρκία προφανώς θα πει αυτά τα πράγματα που τη συμφέρουν. Δεν καταλαβαίνω γιατί σας φαίνεται τόσο περίεργο. Δηλαδή, εμείς αν ήμασταν στη θέση της Τουρκίας, τι θα λέγαμε. Δεν θα έχει η Τουρκία τη θέση αυτό, εμάς τι μας αφορά. Δηλαδή, τι θέλω να σας πω, θέλετε να συζητήσουμε για ένα συγκεκριμένο περιστατικό, τότε πρέπει να βάλουμε κάτω όλα τα στοιχεία. Όχι, μας αφορά το κομμάτι, ποιο είναι το κλειδί τελικώς για να σταματήσουν να υπάρχουν αυτές. Ναι. Το κλειδί είναι να ενημερώνουμε τον κόσμο για το τι σημαίνει δίκαιο της θάλασσας. Το κλειδί είναι να ενημερώνουμε τον κόσμο για το σε ποια πράγματα η Ελλάδα μπορεί να έχει δίκαιο και σε ποια πράγματα μπορεί να έχει άδικο. Διότι εμείς στην Ελλάδα θεωρούμε ότι το διεθνές δίκαιο είναι μονίμως με το μέρος μας για τα πάντα και δεν αντιλαμβανόμαστε το διεθνές δίκαιο είναι εργαλείο και δεν είναι υπεράσπιση του καλού και η Ελλάδα είναι μόνο η καλή και η Τουρκία μόνο η κακή. Διότι αλλιώς, όταν θα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να αναλάβει πολιτικό κόστος, μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλίες και μπορεί να λύσει διεθνή θέματα, όπως ήταν η προηγούμενη κυβέρνηση και δεν είναι αυτή, τότε θα έχουμε τα ίδια που είχαμε τη συνθήκη των Πρεσπών, κύριε Σαχίν. Για πείτε μου λοιπόν, ποια είναι τα κομμάτια που η Ελλάδα δεν έχει δίκιο. Κοιτάξτε, δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να σας πω ποια είναι τα κομμάτια στα οποία η Ελλάδα δεν έχει δίκιο, με την έννοια ότι εγώ είμαι σίγουρος ότι δεν έχει δίκιο. Υπάρχουν όμως θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ προβληματικά. Για παράδειγμα, η Ελλάδα έχει 6 ναυτικά μίλια για λίμπιδα ζώνη και λέει ότι έχει 10 ναυτικά μίλια εν αέριο χώρο. Αυτό
κάτω δεν υπάρχει, πουθενά δεν υπάρχει άλλο κάτω. Συμφωνούμε. Αλλά η διατύπωση είναι η Ελλάδα έχει 6 ναυτικά μίλια ή η διατύπωση είναι ότι η Ελλάδα. Μισό λεπτό, κύριε Τζανακόπουλε. Έξι έχει κήρυξη. Ακούστε λίγο. Μισό λεπτό, κύριε Τζανακόπουλε. Μισό λεπτό για να το απαντήσετε. Το ερώτημα δεν ακούσατε. Ακούστε παρακαλώ. Το σωστό είναι η Ελλάδα έχει 6 ναυτικά μίλια ή έχει 6 ναυτικά μίλια ανακήρυξη ή εφαρμόζει το μονομερές δικαίωμά της που είναι τα 12 μέχρι τα 6. Ποια είναι η σωστή διατύπωση? Αυτά είναι σαν κλαμάρες, κύριε Σαχίνη, συγγνώμη. Ποιο είναι σαν κλαμάρες? Δεν είναι 12 ναυτικά μίλια το δικαίωμά μας με βάση το δίκαιο της θάλασσας? Με βάση τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, κάθε κράτος μπορεί να ανακηρύξει αιγαιαλίτιδα ζώνη έως 12 ναυτικά μίλια από τις γραμμές βάσης. Μάλιστα. Η Ελλάδα έχει ανακηρύξει στα 6. Όχι, τώρα, δεν έχει ανακηρύξει, έχει εφαρμόσει στα 6. Δεν είναι το ίδιο. Έχετε επίσημο έγγραφο ότι η Ελλάδα δέχεται ότι το εύρος των χωρικών της υδάτων είναι τα 6 ναυτικά μίλια. Αν το έχετε, αυτό είναι είδηση. Μισό λεπτό. Είναι είδηση πρώτου βεληνικού. Δεν είναι πρώτου βεληνικού. Το ξέρει όλος ο κόσμος που ασχολείται με το διεθνές δίκαιο ότι είναι νόμος του κράτους ότι έχουμε 6 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο. Και ότι με νόμο του κράτους επίσης μπορούμε να το αλλάξουμε. Αυτό γίνεται μονομερός. Η άσκηση δικαιώματος γίνεται μονομερός με βάση νόμο του κράτους. Νόμος του κράτους ορίζει ότι είναι η αιγαλίτιδα ζώνη της Ελλάδας 6 ναυτικά μίλια. Νόμος του κράτους μπορεί να την πάει στα 3 και νόμος του κράτους μπορεί να την πάει στα 12. Ποιος είναι ο νόμος του κράτους με βάση τον οποίο η Ελλάδα έχει διακήρυξει διεθνώς ότι έχει 6 ναυτικά μίλια? Γιατί εγώ γνωρίζω. Γνωρίζω ότι καλεί την πίστη. Μισό λεπτό, κύριε Τζανακόπουλε. Εγώ γνωρίζω ότι καλεί την πίστη εξαιτίας εκκρεμότητας με την άλλη πλευρά και στην οριοθέτηση φαλοκρηπίδας, δυνητικά δεν έχουμε πάει στα 12 ναυτικά μίλια. Όχι ότι δεν μπορούμε. Δεν υπάρχει αυτό. Ακούστε με λίγο. Τι θα πει μπορούμε και δεν μπορούμε? Το διεθνές δικαίωμα δίνει δικαίωμα να έχουμε αιγαλίτιδα ζώνη μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια. Άρα μπορούμε. Εμείς στο Αιγαίο. Ναι, φυσικά και μπορούμε, αν είναι αυτό το θέμα σας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αν το θέμα είναι αν μπορούμε νομικά, δεν μπορούμε. Ξέρετε τι σημαίνει να ανακηρύξει 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο? Τι σημαίνει? Καταλαβαίνετε. Θα πει ότι 77% του Αιγαίου έχει γίνει πλέον επικράτεια της χώρας. Μάλιστα. Και? Αυτό το πράγμα εσείς. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο ρωσικός στόλος στην Κρυμαία θα πρέπει να βγαίνει από τη Μαύρη Θάλασσα στη Μεσόγειο. Ναι. Σε αυλαβή διέλευση. Μάλιστα. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Γιατί? Δεν μπορεί να υπάρξουν ειδικές συμφωνίες για διάβλους, ναι, όπως είχε να προτείνει. Ναι. Αυτά δεν επηρεάζουν τα πολεμικά καράβια. Τα πολεμικά καράβια. Μα εγώ δεν σας είπα για τα πολεμικά καράβια, κύριε Τζανακόπουλε. Μα τα πολεμικά καράβια είναι το θέμα. Τα πολεμικά καράβια της Ρωσίας είναι το θέμα. Και όποιος δεν καταλαβαίνει αυτό και κάθεται και βαυκαλίζεται με τα 12 μίλια στο Αιγαίο, δεν καταλαβαίνει τι θα πει αυτό το πράγμα. Δεν καταλαβαίνετε. Είμαστε σε μια χώρα που καθόμαστε και βασκαλιζόμαστε με μια σειρά από πράγματα χωρίς να καθόμαστε, χωρίς να βλέπουμε την πραγματικότητα γύρω μας. Θα πάει η Ελλάδα να πει στη Ρωσία ότι κοιτάξτε, μάγκες, εγώ κλείνω το Αιγαίο, τελείω αυτή η φάση και το Κουσνέτσο θα περνάει με. Δεν θα πει αυτό η Ελλάδα. Ελάτε, κύριε Τζανακόπουλε, τώρα. Είστε πανέξυπνος άνθρωπος. Προφανώς και δεν θα πει αυτό η Ελλάδα και προφανώς και υπάρχουν. Προφανώς και υπάρχουν. Θα σας πω τι συζητάμε. Προφανώς και υπάρχουν ειδικές σχέσεις για την αυσιπλοεία. Με συγχωρείτε, και ο προκάτοχος του νυν Υπουργού Εξωτερικών μίλησε για σταδιακή εφαρμογή των 12 ναυτικών μιλίων ξεκινώντας από το Ιόνιο. Δεν απέκλεισε το Αιγαίο. Εσείς πώς το λέτε δηλαδή? Κύριος Κοτζιάς είπε ξεκινάμε από το Ιόνιο και πάμε στο Αιγαίο τμηματικά. Και κάποιοι τον καταχέριασαν γιατί δεν το είπε ολοκληρωτικά. Εσείς λέτε καθόλου στο Αιγαίο 12 ναυτικά μιλιά? Δεν είπα εγώ καθόλου, κύριε Σαχίνη μου. Δεν είπα καθόλου. Είπα να μην βακαλιζόμαστε. Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ καθόλου και 12 μιλιά παντού. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα? Όχι, δεν μπορώ να το καταλάβω. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Βεβαίως, υπάρχουν δυνατότητες σε συγκεκριμένα νησιά να επεκτείνει στα 12 μίλια, σε άλλα νησιά να πας δακτυλωτά προς τα μέσα στα 7, στα 8, στα 10, μπορείς να κάνεις αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό είναι δικαίωμα που λέει έως 12 ναυτικά μίλια. Μάλιστα. Όλος αυτός ο δικός μας μαξιμαλισμός, 12 μίλια παντού να τα κλείσουμε όλα για να πούμε ότι είμαστε, δεν ξέρω εγώ, αυτό σε τι βοηθάει? Αυτό είπε ο προηγούμενος υπουργός εξωτερικών, δεν είχε πει αυτό. Άρα τι προσπαθώ να πω? Προσπαθώ να πω ότι τα πράγματα δεν είναι άσπρα ή μαύρα. Είναι αρκετά πιο πολύπλοκα. Και θα είναι καλό να είμαστε προετοιμασμένοι για το ότι δεν τα έχουμε λύσει όλα, ούτε στο κεφάλι μας. Δεν τα ξέρουμε όλα, δεν τα έχουμε λύσει όλα, δεν είναι όλα τόσο απλά.
Δεν είναι πετάμε 12 μίλια στο Αιγαίο, 200 μίλια από εδώ, τρυπάμε εκεί και κάνουμε όλα αυτά και ξαφνικά λύθηκαν τα προβλήματα. Είναι μια συγκεκριμένη, είναι ένας τομέας ο οποίος είναι πάρα πολύ λεπτός, πάρα πολύ δύσκολος, πρέπει να τον προσεγγίσουμε με προσοχή, έτσι ώστε όταν βρεθεί μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να φέρει λύσεις, να μην έχουμε τα ίδια που είχαμε το μακεδονικό. Δεν μου λέτε, κύριε Τζανακόπουλε, η Τουρκία εφαρμόζει τα 12 ναυτικά μίλια στη Μαύρη Θάλασσα? Στη Μαύρη Θάλασσα, κοιτάξτε, τι θα πει εφαρμόζει. Η Τουρκία έχει δικαίωμα όπως έχουμε κι εμείς, ναι, και λέει: εγώ στο Αιγαίο έχω 6 μίλια, έτσι έχετε κι εσείς, και στη Μαύρη Θάλασσα που οι άλλοι έχουν 12 μίλια, έχω κι εγώ. Ναι, μισό λεπτό. Δεν λέει αυτό ακριβώς η Τουρκία και το ξέρετε. Και επίσης. Α, τι λέει, για πείτε μου. Με συγχωρείτε. Εφαρμόζει τα 12 ναυτικά μίλια στη Μαύρη Θάλασσα και απειλεί εμάς αν τα εφαρμόσουμε στο Αιγαίο με κάζους μπέλι. Αυτό λέει η Τουρκία. Ναι, ωραία. Και εμείς τι πρέπει να πούμε, ότι κάζους μπέλι στο διεθνές δίκαιο δεν υπάρχει. Το άρθρο 2.4 του Χάρτη των ΗΠΑ λέει ότι η χρήση βέβαια είναι παράνομη εξών των νόμιμων άμυνα. Τι κάζους μπέλι. Τώρα χαμάρα, αυτά δεν είναι νομικά. Αυτά που μου λέτε δεν είναι νομικά. Αυτά είναι πράγματα που μεταφέρουν δημοσιογράφοι ένας με τον άλλον. Συγγνώμη, δεν είναι απόφαση. Απόφαση μπορεί να είναι, θα κάνει ένοπλη. Συγγνώμη, κύριε Τζανακόπουλε, τώρα με συγχωρείτε. Μισό λεπτό. Παρά την εκτίμηση που σας έχω, με συγχωρείτε, αλλά υπερβαίνετε σκαμμένα. Δεν είναι απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης ότι είναι κάζους μπέλι αν η Ελλάδα προχωρήσει σε επέκταση. Είναι παράνομο κατά το διεθνέ δίκαιο. Μάλιστα, αλλά δεν είναι απόφαση. Σας ρωτώ, δεν είναι απόφαση. Λέτε είναι παράνομο. Η χώρα μας όμως πρακτικά το έχει φάει το κάζους μπέλι. Προχωράει με βάση αυτό. Τώρα ξαφνικά ενδιαφερόμαστε για το πρακτικό. Πρακτικά επίσης έχουμε πρόβλημα με τη Ρωσία σε αυτή την περίπτωση. Το θέμα είναι το νομικό ή το πρακτικό. Όχι, έχουμε πρόβλημα και με τη Ρωσία και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι θα θεωρήσουν ότι μετατρέπεται σε κλειστή θάλασσα. Έχεις όμως και την ευκαιρία με ειδικές συμφωνίες ναυσιπλοείας να το υπερβείς αυτό. Δεν είπες εσύ θα κάνεις κλειστή θάλασσα. Είπες θα εφαρμόσεις το δικαίωμά σου τα 12 ναυτικά μίλια. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να κάνεις συμφωνίες με τις χώρες να περνάνε. Ναι. Η πρώτη συμφωνία που πρέπει να κάνεις με την Τουρκία, λοιπόν. Μα αφού δεν το θέλει να κάνει συμφωνία, Τουρκία. Μα πώς, κοιτάξτε, μισό λεπτό, το ότι δεν το θέλει να κάνει Τουρκία συμφωνία. Τουρκία σου λέει πόλεμο, κύριε, άμα πας στα 12 ναυτικά μίλια. Η Τουρκία το 2000, ακούστε λίγο, δεν είναι έτσι. Και η προηγούμενη κυβέρνηση ακριβώς κράταγε ανοιχτές διερευνητικές εντολές ακριβώς για όλα αυτά τα θέματα. Από το 2002-2003 είμαστε στη διαδικασία διερευνητικών εντολών και υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που η Τουρκία έχει ζητήσει επέκταση των χωρικών υδάτων, δηλαδή της Αιγαλίδης Ζώνης, δακτυλωτά προς τα δυτικά και νότια, σε πάρα πολλές περιπτώσεις από το 2003-2004 και μετά. Εντάξει, άρα το γεγονός αυτό τι σημαίνει, ότι οι διάβλοι πρέπει να μένουν ανοιχτοί. Εσείς μιλάτε για το κάζους μπέλι, το οποίο είναι κάτι το οποίο συζητάει ο κόσμος δημοσιογραφικά. Η στιγμή που εμείς είμαστε σε διερευνητικές εντολές με την Τουρκία εδώ και 20 χρόνια. Για να λύσουμε αυτά τα θέματα. Μέσω διαπραγματεύσεων, που είναι ο πρώτος τρόπος που λύνεται. Άρα τι προσπαθώ να πω. Δεν υπερβαίνω κάποια εσκαμμένα. Απλά λέω κάποια πράγματα τα οποία δεν τα λέει ο κόσμος συνήθως. Γιατί θέλει να εξάπτει έτσι την εθνικοφροσύνη του Έλληνος και να λέει όλα δικά μας, όλα από εδώ, Τούρκοι κακοί και δεν ξέρω τι. Από εμάς μακριά αυτή η σκέψη, όλα δικά μας. Ακριβώς. Αλλά έχω την εντύπωση λόγο, λοιπόν, ότι η Ελλάδα στην τελική, η Ελλάδα επισήμως, δεν ξέρω τι γίνεται με ακραίες απόψεις, ναι, δεν διατυπώνει την άποψη όλα δικά μας. Οι απέναντι διατυπώνουν την άποψη όλα δικά μας. Και οι απέναντι μπορούν να διατυπώνουν όποια άποψη θέλουν δημοσίως. Όμως οι διαπραγματεύσεις δεν διατυπώνουν αυτή την άποψη, πρώτον. Και δεύτερον, θα πρέπει να έχουμε μια καλή γνώση ή να προσπαθήσουμε και ο κόσμος να μάθει, να ψάξει τι θα πει ΑΟΣ που δεν ξέρει. Να ψάξει τι θα πει η Φαλοκρηπίδα που δεν ξέρει. Να ψάξει τι γίνεται με την Αιγαίλυντα ζώνη που δεν ξέρει. Να δει τι θα πει ο εναέριος χώρος που δεν ξέρει. Για να μπει σε μια διαδικασία να σκέφτεται και να καταλαβαίνει ποια είναι τα βήματα που πρέπει να γίνουν και να μπορέσει μετά, όταν έρθει μια συμφωνία, που ελπίζω να έρθει κάποια στιγμή, ή έστω μια διαδικασία η οποία θα οδηγήσει σε δικαστική επίλυση της διαφοράς, να μπορεί να καταλάβει τι γίνεται. Ποιας διαφοράς, κύριε Τζανακόπουλε, υπάρχουν πολλές διαφορές κατά τη γνώμη σας, μιας και τα συζητάτε από ό,τι βλέπω χωρίς ταμπού. Υπάρχουν πολλές διαφορές με την γειτονική χώρα, διότι υπάρχει μια πάγια εξωτερικής πολιτικής αντίληψη από το 1974, ότι εμείς μία διαφορά
έχουμε με την Τουρκία την οριοθέτηση σφαλοκρηπίας. Η Τουρκία όμως λέει ότι δεν έχουμε μία διαφορά, παιδιά. Κοιτάξτε, έχουμε και βραχονισίδες και νησίδες και στρατιωτικοποίησεις. Για να πας να επιλύσεις διαφορά σε δικαστήριο, πρέπει να υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο κρατών. Mm-hmm. Για να γίνει αυτή η συμφωνία μεταξύ των δύο κρατών, εσύ θα πας και θα πεις ότι η διαφορά μας είναι αυτή, και το άλλο κράτος θα σου πει: εγώ έχω και άλλα ζητήματα. Και θα πρέπει να συμφωνήσεις. Άρα, αν είμαστε ρεαλιστές, εμείς μπορεί να λέμε αυτό όπως οι Τούρκοι λένε, casus belli, αλλά η αλήθεια είναι ότι η διαφορά δεν ορίζεται μονομερώς από το ένα κράτος προς το άλλο. Δεν πας εσύ σε κάποιον με τον οποίο έχεις διαφωνία και του λες: έχουμε διαφωνία μόνο γι' αυτό. Αν ο άλλος σου πει: μα εγώ έχω άλλες τρεις διαφωνίες, θα του πει: μα όσες δεν τις έχεις, πώς θα συμφωνήσετε. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Οπότε αυτό μπορεί να είναι πάγια γραμμή της εξωτερικής πολιτικής και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αλλά είναι ένα πράγμα το οποίο έχει τόσο βάθος, ας πούμε, στο διεθνές δίκαιο, όσο έχει και το να λέμε ότι η επέκταση στα 12 μίλια είναι casus belli. Άρα, κατά τη γνώμη σας, είναι ακριβώς τίποτα. Άρα, κατά τη γνώμη σας, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι, αν φτάναμε ποτέ σε μια τέτοια συζήτηση ενός συνυποσχετικού, να δούμε ακόμη και την Τουρκία να βάζει το θέμα περί της κυριότητας των Ινουσών, ας πούμε, για παράδειγμα. Κοιτάξτε, οι κυριότητες δεν μπορούν να κριθούν στο πλαίσιο μιας διαφοράς που αφορά οριοθέτηση ζωνών. Έτσι. Ή θα πρέπει να γίνει, θα είναι πολύ δύσκολο να μπουν μέσα. Το ότι όμως οποιαδήποτε διαδικασία δικαστικής διαφοράς, εξαρτάται βέβαια και το συνυποσχετικό, αλλά σε οποιαδήποτε διαδικασία επίλυση διαφοράς σε δικαστήριο, θα μπορεί να έχεις και τέτοια θέματα και ναι, υπάρχουν στη διεθνή νομολογία πάμπολα παραδείγματα. Ναι, είναι προφανές. Άρα το θέμα είναι αν εσύ δέχεσαι να μπει στο συνυποσχετικό ένα τέτοιο θέμα που θα ήθελε η Τουρκία. Γιατί η Τουρκία, αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα ήθελε να συζητηθούν μόνο οι θαλάσσιες ζώνες. Ναι, απλά καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει και τρόπος να το αποφύγεις εάν είσαι σίγουρος για την κυριαρχία σου ή ότι έχεις το καλύτερο επιχείρημα. Και ταυτόχρονα δεν έχεις άλλο τρόπο να κάνεις μια οριοθέτηση η οποία θα σου βγάλει από πάνω σου ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Με βάση τη γνώση που έχετε, δηλαδή, κύριε Τζανακόπουλε, εσείς θα θέτατε στην ίδια ζυγαριά το εύρος ή την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών με ένα κατοικημένο ελληνικό νησί όπως οι Ινούσες, να είναι η απόφαση ενός δικαστή? Για σας ρωτώ τώρα. Ακούστε, δεν υπάρχει περίπτωση στο δικαστήριο να δώσει κατοικημένο νησί σε άλλον. Τώρα δεν είναι το θέμα τα κατοικημένα νησιά και το καταλαβαίνετε αυτό. Το θέμα είναι τα βράχια. Δεν πρόκειται να πας στο δικαστήριο και να σου πει το κατοικημένο νησί αλλάζει χέρια. Δηλαδή, μην λέμε τέτοια πράγματα, ας πούμε, τα οποία δεν είναι. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει η Τουρκία, έτσι, το ξέρετε. Καλά, η Τουρκία μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά δεν υπάρχει παράδειγμα στη διεθνή νομολογία τώρα που να έχει αλλάξει χέρια κατοικημένο νησί. Δηλαδή, από πού προκύπτουν όλα αυτά τα πράγματα, τα λέμε, γιατί. Ποιο θέμα είναι ουσόν, δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να πηγαίνουμε και να πιάνουμε ένα νησί και να λέμε κι άμα μας πάρουν τις Ινούσες. Δεν θα μας τις πάρουν τις Ινούσες αν είναι αυτό το θέμα. Δηλαδή δεν ξέρω πώς να σας το πω, αλλά θα πρέπει να, και εμείς και ψύχραμα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Κατά τη γνώμη σας, τι λείπει από αυτό το διάλογο? Κοιτάξτε, ο διάλογος πρέπει να μείνει ανοιχτός έτσι ώστε όταν υπάρξουν. Σκεφτείτε πώς έγινε με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτό που έγινε με τη Συμφωνία των Πρεσπών είναι ότι είχαμε δύο κράτη τα οποία τσακώνονταν επί καμιά τριανταριά χρόνια για ένα θέμα και παρόλα αυτά κρατιόντουσαν κάποιοι διάβλοι ανοιχτοί έτσι ώστε όταν βρέθηκε μία κυβέρνηση στη μία περίπτωση και μία κυβέρνηση στην άλλη και μία καλή χρονική στιγμή, οι δύο ηγέτες να μπορέσουν να κεφαλαιοποιήσουν αυτή την καλή στιγμή ώστε να λύσουν το θέμα. Οπότε αυτό που λείπει είναι πάρα πολλά πράγματα. Αλλά αυτό που χρειάζεται είναι να μην είναι ανοιχτή η διάβλη και να μην εξάπτουμε κι εμείς τους εθνικισμούς μας, έτσι ώστε όταν βρεθούν οι κατάλληλες συνθήκες να μπορέσει μια κυβέρνηση ελληνική και μια κυβέρνηση τουρκική να κεφαλαιοποιήσουν αυτές τις κατάλληλες συνθήκες για να λύσουν όσο γίνεται το θέμα. Λέει εδώ ένας ακροατής, απαντήστε το εσείς κύριε Τζανακόπουλε, μα ποιοι εθνικισμοί από πλευράς Ελλάδας? Ο κύριος Τζανακόπουλος δεν αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει τους τελευταίους τουλάχιστον 6 μήνες από πλευράς Ερντογάν? Δεν καταλαβαίνω τι σχέση έχει αυτό με το να λέμε εμείς ότι έχουμε σε όλα δίκαια. Ο Ερντογάν κάνει το παιχνίδι του.
εμείς θα παίξουμε το παιχνίδι του. Εμείς πρέπει να είμαστε μια σοβαρή χώρα η οποία σέβεται το διεθνές δίκαιο, όπως λέει, σύγχρεμη, η οποία φέρεται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και προσέχει τις κινήσεις της, ή θα πρέπει να παίξουμε το παιχνίδι του Ερντογάν. Αυτό εννοώ με τους εθνικισμούς. Ο Ερντογάν παίζει το παιχνίδι. Εμείς γιατί πρέπει να ακολουθήσουμε σε αυτό το παιχνίδι. Που σημαίνει? Που σημαίνει ότι κάθε φορά που η Τουρκία βγαίνει και λέει όλα δικά μας θα γίνονται, εμείς θα λέμε όχι, όλα δικά μας. Όχι, εγώ θέλω να σας θέσω το εξής πρακτικό ερώτημα. Καλά όλα αυτά. Εμφανίζεται λοιπόν μια τουρκική φρεγάτα, κύριε Τζανακόπουλε μου, είτε δυτικότερα στο σύμπλεγμα του Καστελόριζου, είτε μεταξύ Σιτίας στα 3, 4, 5, 6 ναυτικά μίλια και λέει: οι ψαράδες ψαρεύουν εδώ πέρα εστιακοί, κακώς ψαρεύουν, έχετε πάει στη Σιτία. Εντός η γυαλίτιδα ζώνης, εντός η γυαλίτιδα ζώνης, φρεγάτα είναι χρυσιδία, τελείωσε. Τίποτα, θα στέλνουμε φρεγάτες. Μάλιστα. Εντός η γυαλίτιδα ζώνης, σοβαρά μιλάτε, ναι. Εγώ δεν ξέρω αν μιλάω σοβαρά. Ξέρω τι διατείνεται ορισμένες φορές και το ξέρετε κι εσείς η άλλη πλευρά. Αυτό έχει σημασία. Ο καθένας μπορεί να διατείνεται ό,τι θέλει, αλλά να στείλει φρεγάτα 3 ναυτικά μίλια από ελληνικό νησί, θα έρθουν οι δικές μας οι φρεγάτες. Γιατί έχει βάλει πολεμικό πλοίο σε μια βλαβή διέλευση μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Μάλιστα. Νομίζω ότι αυτή είναι μια σαφή τοποθέτηση, κύριε Τζανακόπουλε. Καλά. Το δεν έχει γίνει, νομίζω βλέπετε καθημερινά τι γίνεται, για παράδειγμα, στην Καλόλιμνο με τους ψαράδες, έτσι, ένα παράδειγμα. Προσέξτε. Στη μάχη της Τσιπούρας. Είναι άλλο να στείλει φρεγάτα, δεν είναι όμως το ίδιο πράγμα να στείλει φρεγάτα 3 μίλια από ελληνικό νησί. Ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι είναι άλλο να στείλει το λιμενικό και να πει αυτό, ή να έρθει και να έρθει το δικό μας λιμενικό και να πει όχι και να αρχίσει. Ωραία, να τροποποιήσω εγώ το ερώτημα να δω την απάντησή σας. 6 μίλια, 6 ναυτικά μίλια και 0,5. Όχι, 6,5 ναυτικά μίλια λοιπόν εμφανίζει ένα γεωτρύπανο, μία φρεγάτα και μία ακτεωρό και λέει φύγε Έλληνα, κριτικέ ψαρά, Νίκος Φακιανάκη, και θέλω να κάνω έρευνες σεισμικές. Έχει γίνει αυτό, έχει απαντήσει η Ελλάδα έτσι όπως πρέπει να απαντήσει, υπάρχει και σχέδιο για αυτές τις απαντήσεις. Δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω από αυτό. Αντώνης Δανακόπουλος. Όλη την ώρα σε όλο τον κόσμο. Έχουμε τρόπους να τα αντιμετωπίζουμε.